9:40 έχει πρωτάθλημα σήμερα. Έχω εκατοντάδες μηνύματα από Ολυμπιακούς και από Αριανούς. Τι είπε ο Ζουράρης, κύριε Καμένο? Δεν θέλω να επαναλάβω την κατάπτυστη δήλωσή του. Ένα λεπτό. Τι έχει συμβεί με δεν τον είναι ούτε Ζουράρη? Καν για. Δεν επιτρέπεται και τηλεοπτικά να το πούμε. Ναι, είπε κάτι το οποίο. Θα μας κόψετε σουρού, μετά θα πληρώνουμε. Δηλαδή έθιξε τους Ολυμπιακούς και τους Αριανούς. Για δεύτερη φορά. Δεν το ξέρω γι' αυτό. Με σκαιότατο τρόπο. Οπαδούς του Ολυμπιακού και την ομάδα του Ολυμπιακού. Ναι. Και έχω να πω δημόσια και δεν είναι έκπληξη ότι ή εγώ ή αυτός. Μισό λεπτό. Έτσι το λέω ξερά και αυστηρά. Δηλαδή. Ή εγώ ή ο Δημήτρης ο Καμένος ή ο Ζουράρης. Δεν χωράμε και οι δύο. Το λέτε στον κύριο Καμένο ή στον κύριο Τσίπρα? Σε όλους. Και στον κύριο Καμένο και στον κύριο Τσίπρα. Αυτό σημαίνει τι, ότι. Προσβολή δεύτερη στους οπαδούς του Ολυμπιακού και του Άρεως. Ναι. Από τον κύριο Ζουράρη δεν θα ανεχτούμε. Εμείς δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για κανέναν οπαδό άλλης ομάδος. Πόσο μάλλον είμαστε όλοι Έλληνες και τώρα μιλάμε για το Μακεδονικό. Προσέξτε. Μιλάμε για το Μακεδονικό. Το ΠΑΟΚ που είναι όλοι Μακεδόνες. Όλοι Έλληνες και φίλοι και κάνουμε να τους στηρίξουμε και ασκούμε βέτο. Δεν θα έχουμε τον κύριο Ζουράρη με διχαστικές δηλώσεις οι οποίες δημιουργούν και αδυναμητίζουν το κλίμα. Λοιπόν, εγώ καταλήγω ή εγώ ή αυτός. Το ή εγώ θα πάρθουν αποφάσεις σύντομα. Το ή εγώ ή αυτός είναι ή να φύγει από την κυβέρνηση ή να φύγει από το κόμμα, τι ακριβώς? Ας αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και ο Πάνος. Όχι, χοντρό τώρα αυτό, ε. Ναι. Πιο χοντρά, πιο απλά δεν μπορώ να το πω. Ένα το Ολυμπιακός έχει 6 εκατομμύρια κόσμο. Δεν είναι αστεία. Δεν είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού, είναι προσβολή είναι και σε μένα που έχω γεννηθεί Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι προσωπικό είναι το θέμα. Είναι τόσο βαρύ αυτό που είπε ο κύριος Ζουράρης. Είναι βαρύ. Και δεν χωράει δηλαδή ποιατική αδεία να πω κάτι. Παλιά, να πούμε και όλοι δηλαδή, και πήγαμε για τον Τζίμι Πανούση. Το θυμάσαι παλιά τον Τζίμι Τζούρι. Αν ο Τσίπρας δεν διώξει τον Ζουράρη σήμερα, ο Πάνος ο Καμένος. Θα πρέπει να γίνει σοβαρή συζήτηση με τον κύριο Ζουράρη πλέον. Δεν χωράμε. Μισό λεπτό. Εάν δεν εκδιωχθεί ο Ζουράρης από την κυβέρνηση, υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Θα φύγετε εσείς. Υπάρχει θέμα σοβαρό. Από πού θα φύγετε εσείς? Θα γίνει συζήτηση. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Το χοντρίνατε. Εγώ δεν υπάρχει. Θέμα, Εγώ δεν ξανακάνω πίσω. Δεν ξανακάνω. Είναι η τελευταία φορά και τελειώσαμε εδώ, παρακαλώ, και ας μείνει εδώ. Άρα τι λέτε στον αρχηγό σας και τον πρωθυπουργό? Να του βάλω μυαλό ή να φύγει από την κυβέρνηση. Τι σημαίνει του βάζω μυαλό? Γιατί δεν έχει μυαλό ο Ζουράρης? Καθηγητής είναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Υφυπουργός Παιδείας, κύριε Αυτιά. Καταλάβετε γιατί μιλάμε τόση ώρα. Νομίζω. Μιλάμε για τον Υφυπουργό Παιδείας, ο οποίος βρίζει τους μισούς Έλληνες. Οι Αριανοί βράζουν τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε εσείς, τα λαμβάνω κι εγώ από χτες. Μην μιλήσω για τους Ολυμπιακούς, για τον τρόπο τον οποίο αναφέρεται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Και φαίνεται να μην νοιάζεται καθόλου το γεγονός ότι παρακολουθεί κόσμο στις δηλώσεις. Το λαό του Ολυμπιακού δεν επιτρέπω σε κανέναν τον κόσμο, γιατί είμαι ένας από αυτούς, είμαι 52 χρονών, να με προσβάλλει επί προσωπικού. Τέλος. Όλα τα αλλάζουμε στη ζωή μας. Ξέρετε, τα λέγαμε τον Τζακ. Ομάδα δεν αλλάζει ποτέ. Όχι, αλλάξει τα πάντα. Και θα σα πω και κάτι άλλο. Κύριε Καμένο, δεν κάνει επί προσωπικού αυτό το πράγμα. Νομίζω είναι βαρύ και πρέπει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη και να αναιρέσει δημόσια. Αλλιώς θα πρέπει να ληφθούν μέτρα.